Λοιπόν! Φώτη, σε παρακαλώ, μη φωνάζεις. Α, δεν μπορείς να ακούς που είναι μέσα. Βγες έξω, κάνε ένα περίπατο, κάνω ό,τι θες. Δεν μπορώ να μιλήσω αλλιώς, Μαγδά, ως εδώ είμαι. Όλοι μας είμαστε ως εδώ. Αλλά δεν είναι ανάγκη να δώσουμε αναφορά και στον κόσμο. Λοιπόν, τα πράγματα έχουν πάρει το δρόμο τους. Ή βρίσκεις τρόπο να επιστραφούν τα χρήματα ή αύριο το πρωί ξεκινάω για δάνειο. Υποθηκεύοντας τα χτήματα και το σπίτι που έχουμε στη Νέα Μάκρη και στο Ζούμπερι. Τελείωσε! Αχ, ένας Θεός ξέρει με τι λακτάρες και στερήσεις τα αποκτήσαμε. Παραχώρησα τις μετοχές που αναλογούσαν. Τι άλλο να κάνω? Μην κάνεις το κουτό. Η τράπεζα ζητάει μετρητά, δεν ζητάει μετοχές. Ή μήπως σκέφτηκες να τη δούμε αύριο την τράπεζα μέτοχο στο εργοστάσιο και μετά πρέπει να το κάνει ολοντικό της, Μιχάλη? Ξυλωθώς φυλάξει. Μα σας είπα, τα λεφτά του πεθερού μου που μου δάνεισε είναι δεσμευμένα. Αποδέσμευσέ τα! Ναι, βρε, αγόρι μου. Σε παρακαλώ, μητέρα. Τι με παρακαλάς, παιδί μου? Μα σας είπα, τα λεφτά είναι δεσμευμένα. Κατάλαβε το. Ό,τι μπορούσα να κάνω, το έκανα. Έχασα από τις μετοχές. Δεν θα χάσω τώρα και από τη δέσμευση των χρημάτων. Τότε, γιέ μου, αν για τους τόκους που θα εισπράξεις προτιμάς το ρεζιλίκι όλων μας, σίγουρα τη βρωμιά που υποσχεζόμαστε θα την κάνεις. Αρκετές βρισιές άκουσα. Δεν ανέχω άλλο. Δεν θα πας πουθενά, ακούς? Δεν θα μας τρελάνεις όλους με τα καμώματά σου? Κάποτε θα πρέπει να μάθεις και να χάνεις. Δεν είναι μόνο κέρδη η ζωή. Και θέλεις να κερδίσεις πολλά, να στρώσεις τον πισινό σου και να δουλέψεις. Κατάλαβες? Γιατί ό,τι έχεις και δεν έχεις, τα βρήκες έτοιμα. Ρωτώ όμως εμένα και τον πατέρα σου να σου πούμε τι τραβήξαμε για να βρεις εσύ μια άνετη ζωή και στρωμένη δουλειά. Λιώσαμε, παιδί μου. Λιώσαμε. Κατάλαβε το? Δεν κυνηγούσαμε έτοιμα, ξένα λεφτά. Γι' αυτό και μπορούμε και βαδίζουμε στην κοινωνία με καθαρό το μέτωπο. Δεν θα μου σταμουτζουρώσεις τώρα εσύ. Λέγε! Αρκετές βρυσές ανέχθηκα, στο είπα. Αν έχετε κι άλλες, αύριο. Ούτε κι εγώ μπορώ να καταλάβω αυτή την ξαφνική της αλλαγή. Εκεί που θέλει να μάθει, να ψάξει, να βρει ποιοι είναι οι δικοί της, τώρα δεν θέλει να ακούσει κουβέντα. Δεν μπορεί, Αλέκα. Κάποιος λόγος υπάρχει. Κάποιος λόγος που πρέπει να προέκυψε τις τελευταίες μέρες. Θέλει, λέει, να γίνει κάτι πριν τους συναντήσει. Μα δεν ξέρουμε αν θα τους συναντήσει ποτέ. Είναι παράλογα αυτά που λέτε. Δεν έχουμε κανένα στοιχείο για αυτούς. Δεν ξέρουμε καν αν ζούνε. Σωστά. Βλέπεις, τόσα χρόνια κανένας δεν ενδιαφέρθηκε να μάθει για την Κάτια. Εμένα όμως κάτι μου λέει ότι υπάρχει άλλος λόγος. Τον κρατάει μυστικό. Σαν τι δηλαδή? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι να σου πω. Άσε να το κουβεντιάσω μαζί της. Πιστεύεις ότι θα σου εξηγήσει? Έδωσε μένα και δεν λέει κουβέντα. Δηλαδή τα κουβεντιάζει όλα μαζί σου? Δεν σου κρύβει τίποτα? Χριστίνα, η σχέση μου με την Κάτια δεν είναι απλά φιλική. Αν δεν θες, μη μου εξηγείς. Να σου εξηγήσω? Τι να σου εξηγήσω? Δεν θα σου αναλύσω τώρα τις προεκτάσεις που έχει για τους τρίτους αυτή μας η σχέση. Αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι εγώ δεν μπορώ να ζήσω χωρίς την παρουσία της Κάτια. Ενώ εκείνη μπορεί. Πώς το κατάλαβες? Είναι απλό, Λέκα. Εσύ είσαι μια γυναίκα ολοκληρωμένη, χειραφετημένη. Πατάς γερά στα πόδια σου. Η Κάτια ακόμα ψάχνεται. Δεν έχει βρει τους στόχους της. Έτσι είναι. Ακουμπάει σε μένα τόσο όσο της χρειάζεται. Σε επικραίνει αυτό? Δεν θα έλεγα όχι. Εκείνο που έχει σημασία όμως τώρα είναι να μην κάνει πίσω η Κάτια. Τώρα που κι εσύ δέχτηκες να τη βοηθήσεις, να μην σε εμποδίσει. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει χωρίς τη συγκατάθεσή της. Πιστεύεις ότι μπορείς να την πείσεις? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Άσε και θα δω. Μακάρι να γινότανε κάτι. Θα ήταν πάρα πολύ σπουδαίο για αυτήν. Σε καταλαβαίνω, Αλέκα. Θέλεις να τη δεις ευτυχισμένη, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Ήρθα. Και κάθισες. Δεν υποψιάζεσαι γιατί σε κάλεσα, ε?
Όχι, γιατί σήμερα ήρθα κατευθείαν στο εργοστάσιο. Δεν πέρασα από τη χαρτορίχτρα. Είσαι ανεδής. Με συγχωρείτε, κύριε Κροντιρά. Με καλέσετε εδώ να συζητήσουμε ή να καυγαδίσουμε. Σε κάλεσα για ένα και μόνο λόγο. Δεν θέλω να σε ξαναδώ με ποτήρι στο χέρι. Και με ποια ιδιότητα μου το λέτε αυτό? Με την ιδιότητα του υπεύθυνου δημοσίων σχέσεων. Εδώ μέσα έρχεται κόσμος. Δεν θέλω να δίνουμε εικόνα ουζερή. Δηλαδή, χαλάω το πρεστίζ του εργοστασίου. Δεν το συζητάω. Ή θα γίνει αυτό που λέω, ή τέρμα το ούζο από τον μπαρ. Στην Τασούλα ήδη είπαν ότι τα μόνα ποτά που επιτρέπονται είναι πορτοκαλάδα και καφές. Κοιτάξτε, αν μου το ζητήσει ο κύριος Παπαγιάννης, το συζητάω. Μην μου το πεις εμένα ευνοούμενος. Εκτός εργασίας, τα ξέρω τα ψάρια στη φρεατίδα και τα πενιρλή στη δροσιά και στη χασιά τα ψητά. Δεν τελείωσα. Πρώτη και τελευταία φορά, κύριε Κροντιρά. Όσο είμαι εντάξει στη δουλειά μου, όχι ποτά δεν αλλάζω, ούτε μοίρα στο σπαθί μου. Συνεννοηθήκαμε. Η εργασία δεν είναι μόνο δημιουργία. Είναι και ευπρέπεια. Τότε ησυχάστε. Από αυτό διαθέτουμε και για εξαγωγή, βλέπετε. Καλά. Γεια, Σοφία. Καλά, δεν μου λες. Τι επιμονή ήταν αυτή να συναντηθούμε και δεν μπορούσαμε να τα πούμε από το τηλέφωνο. Τώρα για να σου λέω ότι δεν μπορούμε να τα πούμε από το τηλέφωνο, πάνω απ' ότι είναι κάτι σοβαρό. Καλά. Έλα, πάμε στην κουζίνα. Δεν σε πειράζει. Όχι. Η Τζέννη πού είναι? Είχε κάποιο ραντεβού. Θα γυρίσω. Δεν μου λες εσύ τι ιστορία για γρίους είναι αυτή. Όλγα μυστηριώδης, Λουκάς ύποπτος, γυναίκα με χαμένο παρελθόν. Είναι έτοιμο σύριαλ αυτό, ε. Τι έγινε, σου έτυχε μια άρρωστη και θα γράψει σύριαλ τώρα? Τελικά βλέπω πως όλοι μας έχουμε πάρει από το χιούμορ του πατέρα. Βράσε τις αναλύσεις χαρακτήρων και πες μου τι συμβαίνει με την ιατρίδου. Έμπλεξε για τη Χριστίνα, είναι έγκυος η γυναίκα. Υπέροχα! Μπήκες κι εσύ στο κόλπο. Μόνο που στην παραγωγή θα μου κόψουν το σύριαλ γιατί έχει πολλά πρόσωπα. Καλά, δεν μου λες. Μόνο αυτά που σου είπε η Χριστίνα, εσένα δεν κεντρίστηκε καθόλου η περιέργειά σου? Όχι, δεν κεντρίστηκε καθόλου η περιέργειά μου. Άλλωστε στο Παπαγιαννιέκο έχουν συμβεί πολύ πιο μυστήρια πράγματα. Εσύ μπορείς να μου πεις γιατί ξεσηκώθηκες. Ακριβώς για αυτό που είπες. Μυστήριο. Και εγώ αυτό το μυστήριο θέλω να το ξεδιαλύνω, σοφάκι μου. Κάτσε. Και όλα αυτά επειδή ο Λουκάς πήγε και επισκέφτηκε μια άρρωστη. Κάπως έτσι. Και ωραία, εσύ αποκλείς να είναι μια γνωστή του, μια παλιά γκομενοδουλειά. Το κέφι του, ρε παιδί μου, ό,τι θέλει. Για τον πατέρα μπορεί. Η Όλγα. Η Όλγα όμως γιατί το παίζει έτσι? Τι το παίζει? Η Όλγα μια ζωή το παίζει φιλάνθρωπος. Και ωραία, εγώ σου λέω ότι αυτοί οι τρεις έχουν ένα μυστικό. Εσύ μπορείς να μου πεις γιατί δεν το σέβεσαι και πας και μπλέκεις με στα πόδια τους. Άκουσα μου, Σοφία. Αυτή την ιστορία δεν την ψάχνω έτσι από μια βίδα παπαγιανέκη, αλλά από μια περίεργη διέστηση. Ότι όλη μας η ζωή πέρασε έτσι. Μέσα από παρόμοιες ενέργειες του πατέρα. Ενέργειες που πάντα είχαν ένα μυστήριο που δεν ερμηνευόταν. Εντάξει, μπορεί να έχεις δίκιο. Άλλωστε, και ο χωρισμός ο δικός σου με τη Χριστίνα και ο δικός μου με τον Μιχάλη και αυτή η παθολογική αγάπη που έχει προς το Φώτη. Όλα αυτά λοιπόν με έχουν ξεσηκώσει. Και η ιστορία της ιατρίτου, να μου το θυμάσαι, δεν είναι ένα απλό επεισόδιο. Πρέπει να είναι ολόκληρη ζωή. Έλα, σταμάτησε, παρακαλώ. Μη μου πεις ότι δεν ήταν δικιά του ιδέα. Να που πάλι καταλήγουμε στο Στέφανο. Και φυσικά καταλήγουμε στο Στέφανο. Για να μην κρυβόμαστε, Χριστίνα. Ζηλεύω. Ζηλεύεις? Ναι, όπως τα ακούς. Ζηλεύω. Ζηλεύω γιατί είναι ο πρώτος άντρας που αγάπησες. Ζηλεύω γιατί έμεινες έγκυος μαζί του και κινδύνεψε η ζωή σου. Αρκετά. Ξεκινάς ένα ταξίδι στη Θεσσαλονίκη στην κατάσταση που βρίσκεσαι. Πού ξέρουμε τι μπορεί να μας φέρει αυτό το ταξίδι? Καλά, ξέρεις τι λες τώρα. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι λέω. Πού να το αποδώσω αυτό το ταξίδι? Στα κοινωνιολογικά σου ενδιαφέροντα ή στα επιστημονικά ενδιαφέροντα του Στέφανου? Δηλαδή, αν δεχτώ αυτά που λες, πρέπει να αναθεωρήσω την άποψη που έχω για τον εαυτό μου. Είμαι μια ηλίθια και δεν το έχω καταλάβει. Δηλαδή, τι λες τώρα? Δηλαδή, κύριε Κανελόπουλε, λέτε ότι είστε ερωτευμένος μαζί μου. Ότι σας είναι ανυπόφορο που μένετε με αυτή τη γυναίκα. Και ότι εγώ μένω έγκυος και σαν ηλίθια επιμένω να μην χαλάσει αυτή η οικογενειακή σχέση. Και δεν θα σου πω χώρισέ την, γιατί δεν αντέχω πια να είμαι τραγική ερωμένη, για να μην πω γελία με ένα παιδί στην κοιλιά. Κάθεσαι εσύ τώρα και μου κάνεις σκηνή για μια ιστορία που έχει λήξει πριν 10 χρόνια. Και που στο κάτω-κάτω θα μπορούσα να την είχα κρύψει. Είσαι άδικη, Χριστίνα. Είσαι άδικη. Εγώ πρώτος δεν σου είχα πει ότι πρέπει να χωρίσω. Ε?
Και για να τελειώνουμε. Δεν κρατάς αυτό το παιδί επειδή με αγαπάς, Χριστίνα. Το κρατάς επειδή πληρώνεις την ιστορία με τον Στέφανο, παρόλο που έχουν περάσει 10 ολόκληρα χρόνια. Μη συνεχίζεις. Τι σου είχε πει ο γιατρός? Θυμάσαι ότι μετά από αυτή την ιστορία, η οποιαδήποτε πιθανότητα εγκυμοσύνης θεωρείται μηδενική, ναι ή όχι? Ναι, μου το είχε πει. Και στο κάτω-κάτω, αν ο Στέφανος ήταν εντάξει, θα έπρεπε τότε, πριν από 10 χρόνια, να κάτσει να σε παντρευτεί. Όχι να το βάλει στα πόδια και να τρέξει στην Αμερική, ούτε να ακούει τις αηδίες που του λέγανε οι γονείς του. Ο Στέφανος δεν ήξερε ότι ήμουν έγκυος. Τι είπες? Ναι, Αντρέα, του το είχα κρύψει. Μετά την επίμονη άρνηση των δικών μας, το θεώρησα μάταιο να του το πω. Εξάλλου, όταν διαπίστωσα πως ήμουν έγκυος, ο Στέφανος ήταν ήδη στην Αμερική. Τι έπαθες? Θα πρέπει να μου το έχεις πει από την πρώτη στιγμή. Και τι θα άλλαζε? Δεν ξέρω. Όλα θα αλλάζανε. Δεν με νοιάζει. Σ' αγαπάω, Χριστίνα. Σ' αγαπάω, μωρό μου, σ' αγαπάω. Μια στιγμή για να καταλάβω. Γιατί με τον τρόπο που ενεργεί ο άντρας σου, ή χρειάζεται ψυχαναλυτή, ή αν συνεχίσει έτσι θα πάμε όλοι στον ψυχίατρο. Λοιπόν, δανείστηκες από τον πατέρα σου 150 εκατομμύρια, έτσι? Ναι, για να τα ρίξει, όπως είπες, στο εργοστάσιο. Και αντί να κάνει αυτό, έκανε την εταιρεία Μαϊμού. Έρχονται οι ημερομηνίες πληρωμής του δανείου και ο πατέρας σου μένει ρέστος. Πατέρα, είναι σε τραγική κατάσταση. Χρυσοβέργη σε τραγική κατάσταση, τα κτήματα βουτάει ο Μιχάλης. Τα λέω σωστά? Απολύτως. Δεν είναι δυνατόν. Ώστε θα γίνεις και μέτοχος στο εργοστάσιο μας. Εκείνο που δεν μπορώ να καταλάβω όμως είναι γιατί δεν επιστρέφει αυτά τα χρήματα να γλιτώσει το Ριζιλίκι. Δεν ξέρω. Ειλικρινά δεν ξέρω. Τα έχω τελείως χαμένα, κύριε Παπαγιάννη. Θα σου πω εγώ γιατί. Γιατί τα κτήματα θα τα κάνει δικά του χωρίς να εμφανιστεί ο ίδιος. Θα τα πάρει αυτή η εταιρεία Μαϊμού, η μεσόγειη ανώνυμος εταιρεία. Σε αυτό ακριβώς το συμπέρασμα έχει καταλήξει και ο Ανδρέας Κανελόπουλος. Να, επιτέλους και ένα καλό που έχει αυτή η υπόθεση. Σπουδαίος δικηγόρος, σπουδαίος άνθρωπος. Μεγάλη απώλεια για το εργοστάσιο που το χάσαμε. Έτσι είναι, πατέρα. Λοιπόν, Ανούλα, τι θέλεις από μένα? Τι άλλο από μετρητό? Σε 15 μέρες πρέπει να κατατεθεί η πρώτη δόση. Ποσόν? Μαζί με τους στόκους 28 εκατομμύρια. Και αυτό επί 6 μήνες. 28 εκατομμύρια... 168 εκατομμύρια σύνολο, ε? Ναι. Κοίταξε, πατέρα, η πρόταση της Άννας είναι να μας πουλήσει τις μετοχές έναντι αυτού του ποσού, έτσι ώστε δεν θα υπάρχει και ξένος μέτοχος στο εργοστάσιο. Ναι. Όλα αυτά καλά και άγια. Τα λεφτά πώς βρίσκονται? Ένα μεγάλο ποσό. Τι λέει ο Φώτης? Είναι συγκινητική η συμπεριφορά του. Θέλει να πουλήσει τα πάντα για να δώσει τα λεφτά. Ώσπου να γίνουν αυτά, χάσαμε και το Χρυσοβέργη και ο Μιχάλης βούτυξε τα κτήματα. Άννα, σε παρακαλώ, μην ανησυχείς. Θα υπάρχει σίγουρα λύση. Είναι να μην ανησυχώ, βρε Σοφία μου. Άκου, τον ξέρω τον Λουκά. Έχει το εμπιστοσύνη. Λοιπόν, Ανούλα, εσύ καίγεσαι για λεφτά και εμένα η σκέψη μου έχει προχωρήσει. Εγώ θέλω εσένα. Τι λες, πατέρα? Τι λέω, πατέρα? Δεν τρέπεστε? Έντροπησε. Άι, έντροπη, μην πω κάτι. Δεν τρέπεσε λίγο? Θες να εξηγήσω? Θα το εξηγήσω? Ναι, εξήγησέ μας. Δεν τρέπεσε, ντροπή. Λοιπόν, σε βλέπω με τη φόρμα κοντά μας στο εργοστάσιο. Τι θέλετε να πείτε? Αυτό που κατάλαβες. Ανασκουμπό σου. Παρά τα νοικοκυριά, hi-fi, τηλεοράσεις, ρομάντζα εκεί πέρα και τέτοια. Και έλα στο εργοστάσιο. Καλά, αλλά όλα αυτά δεν χρειάζονται μια κάποια διαδικασία? Αν σκεφτόταν έτσι, ο Μέγας Αλέξανδρος θα βρισκόταν ακόμα μπροστά στο γόρδιο δεσμό. Δεν θα είχε πάει ποτέ στις Ινδίες. Λοιπόν, να ανακεφαλαιώσουμε.
Ο Μιχάλης μεταβιβάζει τις μετοχές σε σένα. Εγώ σου δανείζω 168 εκατομμύρια, τα οποία εσύ πρέπει να επιστρέψεις. Αν δεν τα επιστρέψεις, οι μετοχές θα γίνουν δικές μου. Ναι. Δεν ξέρω πώς να σας ευχαριστήσω. Σποντά να κάνεις. Να ανασκουπωθείς, να δουλέψεις για το εργοστάσιο, να βγάλουμε λεφτά και να πληρώσεις το δάνειο. Ναι. Ναι, έλα μαμά. Όχι. Ναι, ναι, τα μάζεψα. Όχι, μαμά, μη στεναχωριέσαι. Όχι, το υπόσχομαι. Δεν είναι λόγος αυτός για να αρχίσω να πίνω. Όχι, όχι. Ναι, δεν είμαι μόνος μου. Είναι και η Τζόι εδώ. Ναι. Εντάξει, μαμά. Ναι, ναι, θα περάσω να σου φέρω και τα ρούχα. Ναι, μαμά, και εγώ σε αγαπώ. Ναι. Έλα, σε φιλώ. Ναι, θα τα πούμε. Έλα, γεια. Γεια. Για έλα εδώ, μωρό μου. Έλα εδώ. Άσε με. Τι έγινε. Σε στεναχώρησε που έπεσα με τα μούτρα στη δουλειά, ε. Σου υπόσχομαι πως μόλις θα μαζέψω θα τα πετάξω και αύριο μεθαύριο θα την καταστήσω όλα αυτά με αστικό δίκαιο, ποινικό δίκαιο και όλα τα μαθήματα του τρίτου έτους της νομικής. Μπράβο. Πολύ μεγάλη και πολύ σπουδαία απόφαση. Τι έγινε. Γιατί δεν το λες με κέφι. Πώς. Αφού ξέρεις ότι χαίρομαι για σένα. Έστω. Ας το δεχτώ και έτσι. Επειδή είσαι όμως καλό κορίτσι, μόλις τελειώσω θα βγούμε για να διασκεδάσουμε. Γιατί όχι. Λοιπόν, μόλις τελειώσω θα πάμε στα Τζόλι. Εκεί θες να πάμε. Θέλεις να πάμε κάπου αλλού. Τι θα έλεγες για τον μπαρ της Αλέκας. Της Αλέκας. Καλά ξέρεις τι λες. Ναι, γιατί. Απορώ πως τόλμησες να μου το πεις. Απορώ με σένα, Τζόι. Μα αν σου εξηγήσω... Όχι, δεν θέλω να ακούσω κουβέντα. Αφού ξέρουν ότι είμαστε ζευγάρι και αφού πήγα και ζήτησα συγγνώμη από εντάξει, την Αλέκα, τι σε ενοχλεί. Εντάξει, δεν θέλω να ξαναπάω εκεί. Δεν θέλω να την ξαναδώ. Ποια δεν θέλεις να ξαναδείς, την Αλέκα ή την Κάτια. Τζόι, σε παρακαλώ, σταμάτα. Γιατί δεν μου απαντάς, Νίκο. Την Αλέκα ή την Κάτια δεν θες να ξαναδείς. Άσε καλύτερα, θα σου απαντήσω εγώ. Την Αλέκα δεν θέλεις να βλέπεις, όχι την Κάτια. Τζόι, σταμάτα γιατί θα γίνουμε μπίλιες, ε. Το φαντάζομαι. Άλλωστε μετά από αυτό που βρήκα, νομίζω ότι είναι καιρός να τα μαζεύω και να του δίνω. Τζόι, σε παρακαλώ, πρέπει να σου εξηγήσω. Δεν χρειάζεται, Νίκο. Άλλωστε το είχα καταλάβει από καιρό ότι την αγαπάς. Τζόι, σε παρακαλώ, μην με αφήνεις. Σε χρειάζομαι, Τζόι. Έτοιμος, Μιχάλη μου, φεύγουμε. Για πού? Για πού αλλού. Για το εργοστάσιο, βέβαια. Δεν κατάλαβα. Μα είναι πολύ απλό, αγάπη μου. Αυτό που άκουσες. Από σήμερα και κάθε μέρα, εσύ και εγώ θα φεύγουμε παρέα για το εργοστάσιο. Νομίζω ότι αυτά τα παιχνίδια είχαν τελειώσει με το που σου έδωσα τις μετοχές. Και μου λες τι άλλο σκαρώνεις πίσω από την πλάτη μου, για λέγε. Απολύτως τίποτα. Απλώς απευθύνθηκα στον πρόεδρο της εταιρείας, τον κύριο Λουκά Παπαγιάννη, του εξήγησα πόσο καίγομαι για μετρητό και εκείνος με προσέλαβε σαν υπάλληλο διοικητικού. Έτσι από σήμερα έχω μια διπλή ιδιότητα. Και μέτοχος και υπάλληλος του εργοστασίου. Τόλμησες να φτάσεις μέχρι εκεί, να με εξευτελήσεις, Παπαγιάννηδες. Δεν είναι εξευτελισμός η εργασία, Μιχάλη μου. Άσε το τι είναι η εργασία και πες μου αν τα είπες όλα στον Παπαγιάννη. Βέβαια τα είπα όλα. Τι θα του έλεγα δηλαδή του ανθρώπου, ότι έγινα μέτοχος έτσι από μια ξαφνική δική σου γενεοδορία. Καλά, πώς τόλμησες. Του τα είπες όλα με τον Ι και με το Σίγμα. Ακριβώς. Και δεν τόλμησα, Μιχάλη μου. Αναγκάστηκα. Δεν το καταλαβαίνεις ότι καίγομαι για μετρητό. Ο πατέρας μου και η περιουσία μου χάνονται και εσύ συνεχίζεις να παίζεις τον αδιάφορο. Και σε αυτό σου δώσε οπωσδήποτε κάποια λύση ο Παπαγιάννης, έτσι. Ναι. Με τι αντάλλαγμα. Υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Εάν μεν του επιστρέψω το δάνειο, τότε μένω μέτοχος για πάντα στο εργοστάσιο. Αν όχι, τότε χάνω τις μετοχές και βέβαια τις παίρνει ο Παπαγιάννης. Αφού τα κανόνισες έτσι, βρες και τον τρόπο που θα κατεβαίνεις στο εργοστάσιο.
γιατί μαζί μου αποκλείεται. Μα καλά, τι ξαφνικά πράγματα είναι αυτά. Το αποφασίζεις χθες βράδυ και φεύγεις σήμερα άρον-άρον. Δεν λες καλά που βρήκα και θέση. Μα αφού δεν έχεις κάποιο συγκεκριμένο ραντεβού, γιατί δεν παίρνεις την πτήση τον 11. Για να εκμεταλλευτώ τη σημερινή ημέρα, Τζένι μου. Ρε αγάπη μου, τόσο πολύ σε νοιάζει αυτή η υπόθεση. Δηλαδή με κάθε άρρωστο που θα έχει έτσι κάποιο πρόβλημα, εσύ θα παθιάζεσαι και τρέχεις τώρα και στη Θεσσαλονίκη. Αν σε κάθε ασθενή μου παρουσιάζονται μυστηριωδώς η Όλγα και ο Λουκάς, τότε μάλλον έτσι θα αντιδρώ. Δηλαδή ταξιδεύεις σαν αστυνομικός και όχι σαν γιατρός. Πάρ' το κι έτσι. Αν το έχεις πει νωρίτερα, μπορεί να βρίσκαμε τον τρόπο να έρθω κι εγώ μαζί σου. Τι να κάνεις, Βετζενάκι, μαζί μου, να τρέχεις στα ιδρύματα και στα άσυλα. Αυτά παίρνεις μόνο. Μα θα ρίψω 24 ώρες. Λοιπόν, φεύγω γιατί έχω αργήσει. Στο καλό να πας. Θα σου τηλεφωνήσω.